Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο κύριος Ανέστης Τσουκαράκης. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Τσουκαράκη. Καλησπέρα στους οικοδεσπότες, καλησπέρα στους συνυποψήφιους φιλοξενούμενους, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Ανέστης Τσουκαράκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εντάχει, γιατί δεν ενδιαφέρει τουλάχιστον στο Κομμουνιστικό Κόμμα η προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, αλλά το σύνολο. Οι 42 υποψήφοι. Ονομάζομαι Τσουκαράκης Ανέστη, είμαι απόστρατο συνταγματάρχης. Διατέλεσα για πολλά χρόνια πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενός Στρατιωτικών και τώρα είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Στρατιωτικών. Γιατί λοιπόν επέλεξα εγώ, άρα και οι συμπολίτες μου, να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Γιατί είναι, εγώ βρήκα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το μοναδικό που παλεύει για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και το βασικότερο σημείο είναι ότι αντιμάχεται την ευρωπαϊκή πολιτική, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια βάρβαρη, αντιλαϊκή, εγκληματική πολιτική. Αντιπαλεύει αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική και στην Ευρώπη, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, αλλά πολύ περισσότερο εδώ, που γίνονται οι πραγματικοί αγώνες στους δρόμους του αγώνα. Και γι' αυτό θα πρέπει αυτό να είναι ένα κριτήριο από εδώ και πέρα για όλους τους Έλληνες που θα αποφασίσουν ή θα καταδικάσουν τα κόμματα στην ελληνική επικράτεια. Ο κύριος Τσουκαράκης τώρα, ο κύριος Ανέστης Τσουκαράκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι αναφορές της νέας Προέδρου της Βορείας Μακεδονίας ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ από την εποχή που υπογράφηκε αυτή η συμφωνία το 2018, ότι τελικά η συμφωνία των Πεσπών δεν υπηρετούσε την πραγματική επίλυση των διαφορών των δύο κρατών, αλλά τελικά μόνο την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, που έχει αποδειχθεί ως ο βασικός αυτός ο πολεμοκάπηλος οργανισμός που λέγεται ΝΑΤΟ, ως ο βασικός παράγοντας της αποσταθεροποίησης και της τροφοδότησης του εθνικισμού στα Βαλκάνια. Οι τελευταίες μάλιστα εξελίξεις εκθέτουν τόσο την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που υπερασπίστηκε αυτή την ατοϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, στο όνομα δίθεν της εξομάλυσης των σχέσεων των δύο χωρών, στο πλαίσιο της συμμαχίας, όσο και της Νέας Δημοκρατίας, που ψάρευαν και τα άλλα βέβαια κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου, που ψάρευαν στα θολά και επικίνδυνα νερά του εθνικισμού, και από την άλλη αποσιοποιούσαν αυτό τον πραγματικό νατοϊκό χαρακτήρα της συμμαχίας, της συμφωνίας. Άλλωστε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται σήμερα σε πρωτοπαλίκαρο τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και στα Βαλκάνια, όπως αποδείχθηκε και με τη στάση της για την είσοδο του προτεκτοράτου του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και επειδή λοιπόν γύρω από όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μοναδικό κόμμα που ουσιαστικά μπαίνει στον πυρήνα και αυτή τη συμφωνία, αλλά και των άλλων ενεργειών που η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα συνηγορούν και θα τα πούμε φαντάζομαι παρακάτω, αυτό είναι που πρέπει να αναδείξουμε ως τον βασικό παράγοντα. Το ΝΑΤΟ που θέλει να επεμβαίνει οπουδήποτε, ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια. Θυμόμαστε τι συνέβη το 1999 με την εισβολή, με τον πόλεμο εκεί πέρα και τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας. Πίσω από όλα αυτά λοιπόν και σε αυτά και σε πολλά άλλα βρίσκεται το ΝΑΤΟ. Και αν μου μένουν λοιπόν και κάποια δευτερόλεπτα, εγώ να πάρω την πάσα και την τελευταία από εκεί. Γιατί να ψηφίζει κάποιος? Γιατί θα πρέπει να έχει μια δυνατή φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δυνατό κουκουέ, ισχυρή η φωνή του λαού. Πάμε δηλαδή στη δεύτερη θεματική μας. Δηλαδή, μπορεί να επανέλθουμε στα θέματα, θα προκύψουν. Μπορούν οι καλεσμένοι. Εννοείται. Με ήττα και οι καλεσμένοι με ομικρονιώτα μπορούν να επανέλθουν σε όποιο θέμα θέλουν. Εμείς βάζουμε ένα πλαίσιο αναφοράς. Αλλά νομίζω έχει συζητηθεί ήδη πάρα πολύ και αξίζει να το πούμε. Πόσο ευρωπαϊκές είναι αυτές οι ευρωεκλογές ή πόσο τα κόμματα κινούνται με το διακύβευμα των εξελίξεων που θα προκύψουν ανάλογα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και μαζί νομίζω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί το διευκρίνησε νωρίτερα ο κύριος Τσουκαράκης, δεν θα δώσει έμφαση σε αυτό, ο ρόλος των επιλογών για τα ευρωψηφοδέλτια. Δηλαδή, είναι μια Eurovision άλλου τύπου οι ευρωεκλογές, ή είμαι γνωστός, είμαι γνωστή. Βάλτε να τραγουδήσουμε. Βάλτε με. Δεν ξέρω, τα κόμματα, λέω, επέλεξαν υποψήφιες και υποψήφιους που έχουν κάτι να δώσουν εκεί. Γιατί και οι γνώσεις, η ικανότητα παίζουν ένα ρόλο. Ή μήπως όχι. Τον ευρωπαϊκό λοιπόν χαρακτήρα και τον προσωπικό, εάν θέλετε, θα τον σχολιάσουμε τώρα. Ο κύριος Ανέστης Σουκαράκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μία Μάη. Τιμήσαμε την εργατική πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο. Τα βασικά αιτήματα τότε των εργατών ποιο ήταν? Το 8ωρο. Μισθούς, εργασιακές σχέσεις, ανάπαυση, για να μπορούμε και ως άνθρωποι να μπορούμε να ζούμε και να διασκεδάζουμε, να έχουμε όλα αυτά που, τέλος πάντων, που παράγουμε.
Ερχόμαστε λοιπόν 130 τόσα χρόνια μετά και τι κάνουμε σήμερα με οδηγίες ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 8ωρο το κάναμε 13ωρο. Τις σχέσεις, την εργασία, δουλεύουμε πλέον με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ήταν τα mini jobs. Διασκέδαση, άθληση δεν υπάρχουν πλέον στην καθημερινότητά μας. Ακρίβεια σε όλους τους τομείς. Αγαθά κάθε μέρα και σήμερα μάλιστα πάλι αυξήθηκε και το λάδι, που είναι από το βασικό αγαθό για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν, και ανοίγω μια παρένθεση, το 90% των νόμων που ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι οδηγίες και ψηφίσματα που μας έρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές οι οδηγίες λοιπόν, κατά την παρελθόσα ευρωκοινοβουλευτική θητεία, ψηφίστηκαν από 73% μέχρι 95% από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Αυτά τα κόμματα λοιπόν, ενώ υπερψήφισαν νομοσχέδια αντιλαϊκά, βάρβαρα και εγκληματικά σε βάρος του ελληνικού λαού, ήρθαν στο κοινοβούλιο και κοκορομαχώντας μεταξύ τους, λένε όχι εγώ, εσύ, όχι εγώ, ο άλλος. Τα ψηφίσανε λοιπόν και έρχονται εδώ πέρα να τα υλοποιούν σε βάρος του ελληνικού λαού, απομυζώντας τη ζωή, μαυρίζοντας τη ζωή. Να λοιπόν ένα κριτήριο ψήφου, γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να καταδικάσει τα κόμματα στην ελληνική εγχώρια πολιτική ζωή που εκπροσωπούν και στο Ευρωκοινοβούλιο, για να πάρει ανάσες για μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώς το ΚΚΕ παλεύει, που δεν θα έχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ελευθερίες, δικαιώματα. Εγώ θυμάμαι το 1981 με Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, έτσι ονομάζαν τότε, το 1992 με τη συνθήκη του Μάστριχτ ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ευημερία, δημοκρατία, ελευθερίες, τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το αν θα δώσουμε χρήματα σε εξοπλιστικά ή αν θα συντηρήσουμε τα υποστηρικτικά ταμεία, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις, και επειδή ένα από τα μεγάλα θέματα που και στη χώρα μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι η ακρίβεια, είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα, γιατί έχουμε και πολεμικές σειράξεις που παίζουν και αυτές το ρόλο. Επειδή κάποιοι προτείνουν να πάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θεσμοθετήσουμε εργασιακές σχέσεις και εξίσωση μισθών, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον εγχείρημα, δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο που θέλουμε σε αυτό το κύκλο να συζητήσουμε. Εξίσωση μισθών και τιμών και, ναι, σε φυσικά, προϊόντα και υπηρεσίες. Οικονομικές προτεραιότητες, αν μπορούν να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των επιπτώσεων στην καθημερινότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ή είναι προτιμότερο να γυρίσουμε σε εσωτερικές ρυθμίσεις αγνώντας το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι. Και αν μου αυτό είναι το θέμα. Θα ξεκινήσει αυτό το κύκλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο Σωτήρος Τσουχαράκης. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις που προέρχομαι. Λοιπόν, θα απαντήσω σε αυτό το κύκλο παίρνοντας όμως μια αφορμή από αυτά που είπε ο συνυποψήφιος από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ανέφερε την ειρήνη και ήταν ένα βασικό στοιχείο και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τι γίνεται σήμερα? Υπάρχουν δύο υπερηστικοί πόλεμοι σε εξέλιξη στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, έτσι. Άρα τι κάνουμε, δημιουργούμε πολέμους για να φτιάχνουμε ειρήνη? Αυτή είναι η ειρήνη που προσδοκά, πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Συμμετέχω σε πολέμους για να φτιάξω μετά ειρήνη και να λέω ότι πρεσβεύω την ειρήνη, ή αυτό που πουλάω στους λαούς της Ευρώπης, την ειρήνη? Όχι. Δεν είναι αυτή η ειρήνη λοιπόν που πρεσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και για να έρθω στα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή έχει πάει μια φρεγάτα, συνάδελφοί μου που υπηρετούν στη φρεγάτα στην Ερυθρέα Θάλασσα, για να ενισχύσουν στην και Ήδρα. Να υπηρετήσουν στη φρεγάτα Ήδρα, πολύ σωστά το λέτε, να υπηρετήσουν το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τους ομίλους διαμετακόμισης, και στοιχίζει στον ελληνικό λαό 500.000 την ημέρα, επί τρεις μήνες που θα κινηθεί η φρεγάτα, συν άλλους τρεις μήνες, εν πάση περιπτώσει λέω 45 εκατομμύρια στον ελληνικό λαό, για ποιο, για την ειρήνη, μέσα από τα πολεμοκάπηλα σχέδια Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, Ηνωμένων Πολιτειών, αυτής της διακρατικής υπεριαλιστικής συμμαχίας. Όχι, δεν είναι λοιπόν αυτή η ειρήνη. Η ακρίβεια, η ανεργία, όλα αυτά είναι κατάλοιπα, έρχονται από αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εφόσον συνδιαμορφώνονται από τα κόμματα έξω, υποστηρίζονται και ενισχύονται από τα κόμματα που έξω τα συνδιαμορφώνουν και τα υλοποιούν εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, η ακρίβεια, αν ανοίξουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο ως ακρίβεια, δεν είναι μόνο η ακρίβεια όσον αφορά το πληθωρισμό και την αύξηση των προϊόντων. Είναι και οι μισθοί. Είναι και οι φοροαπαλλαγές, οι φοροελαφρύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, η εθελοντική φορολόγηση στους εφοπλιστές. Όλα αυτά διαμορφώνουν λοιπόν την ακρίβεια. Αυτά δεν έχουν τη διάθεση κανένα από τα κόμματα που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμουν για να τα καταπολεμήσουμε, γιατί τα ψηφίζουν. Επαναλαμβάνω, έτσι, όσο κουραστικό και να γίνεται.
Το μόνο κόμμα λοιπόν που τα αντιπαλεύει όλα αυτά, τα αντιμάχεται, αντιπαρατίθεται, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ζητάμε λοιπόν στις 9 Ιούνιου ενίσχυση των 42 αγωνιστών υποψηφίων του Κομμουνιστικού Κόμματος για να μπορέσουμε να τα αντιπαλέψουμε δυναμικά στους δρόμους του αγώνα. Αυτό το κύκλο των μονόλεπτων, τον κύριο Τσουκαράκη, για το ίδιο θέμα, για όσα ακούστηκαν, για ό,τι θέλετε να απαντήσετε ή να τοποθετηθείτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν γουστάρει την διακρατική καπιταλιστική συμμαχία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι Ευρώπη, δεν θα καταργήσουμε και τον χάρτη. Ευρώπη, άλλο Ευρώπη και άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, έτσι. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης, λοιπόν, των λαών, των αγροτών, των εργατών. Την Ευρώπη των λαών, επιμένω σε αυτό, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των εργασιακών σχέσεων, της εργασίας, των αμοιβών και μάλιστα να καρπωνόμαστε τον πλούτο που οι ίδιοι λαοί παράγουμε. Δεν θέλουμε κανένα να φέρει πάνω από το κεφάλι μας. Και είπε πολύ χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι το χαρακτηριστικό φαινόμενο, μάλλον θέλει η Νέα Δημοκρατία, και αυτό υπάρχει ως δέσμευση, έτσι, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Άρα τι να κάνουμε, να δουλεύουμε, να ξεζουμιζόμαστε, να δίνουμε χρήματα για να αυξάνουμε τις πολεμικές δαπάνες και όχι αμυντικές δαπάνες, τις πολεμικές δαπάνες. Να δίνει χρήματα λοιπόν και να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε σχεδιασμό γίνεται στη πλευρά μαζί με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Κύριε Τσουκαράκη, αν θέλετε να πείτε κάτι για μισό λεπτό κι εσείς και μισό λεπτό κυρία Σαπουνά. Ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας είπε λοιπόν ότι μειώθηκε η φορολογία επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε ότι γελάνε και οι πέτρες. Το μόνο που νιώθει ο ελληνικός λαός ότι μειώθηκε η φορολογία είναι η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών, οι φοροαπαλλαγές στο μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο, στο κεφάλαιο γενικά και στις τράπεζες, και το αυτό που βιώνει πραγματικά ο ελληνικός λαός και πηγαίνετε έξω να το δείτε είναι καλάθια, Πάσχα, Χριστουγέννων, νονού, νονάς, γιαγιά, παππού, ό,τι σώη υπάρχει θα βαφτίσουμε για να δώσουμε ένα καλάθι, τα πασάκια, περάστε να 4 κατουστάρικα, 2 κατουστάρικα. Αυτή δεν είναι η ζωή που ονειρεύτηκε ένας πολίτης στην Ευρώπη λοιπόν των λαών. Αυτά που ευαγγελίζει τη Νέα Δημοκρατία να κάτσει να τα διαχειριστεί εντός του Πειραιώς. Κύριος Τσουκαράκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υψηλή άδικη έμεση φόροι όπως είναι ο ΦΠΑ, φόροι που συμβάλλουν στα θηριώδη υπερπλεονάσματα 4 δισεκατομμύρια για τα 2023, για τα οποία πανηγύρισε η κυβέρνηση, γιατί ήταν πολύ πιο πάνω, λέει, και από τις προβλέψεις. Να σας πούμε λοιπόν συγχαρητήρια, γιατί το 95% των φόρων το πληρώσαμε οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικροεπαγγελματίες, και το 5% μόνο το κεφάλαιο. Συγχαρητήρια λοιπόν για την πολιτική που ακολουθείτε για να ξεζουμίζετε τον ελληνικό λαό. Αυτό θα είναι κριτήριο λοιπόν ψήφου και στις 9 Ιούνιου με κόκκινα ψηφοδέλτια θα γεμίσουν οι κάλπες για να σας καταδικάσουν. Για να καταλάβετε τι έχετε κάνει με την πολιτική που φέρνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περάσαμε το Πάσχα. Βγήκατε να δείτε αν είχε ο κόσμος να κυκλοφορήσει με τα πλοία, με την αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, και λέτε ότι μειώσατε φόρο. Δεν μειώσατε κανένα φόρο, μειώσατε τους φόρους, επαναλαμβάνω πάλι, για να ακουστεί στο κεφάλαιο, στις τράπεζες και τους εφοπλιστές. Εξωτερική πολιτική. Ναι. Εξωτερική πολιτική, φυσικά, μέσα στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό πάντα. Έτσι. Η στάση της Ευρώπης σε κρίσιμα θέματα. Η στάση της Ευρώπης, οι ακροβασίες, η πολυγνωσία. Υπάρχει φυσικά ένας πόλεμος σε εξέλιξη που μας ακουμπάει πάρα πολύ, ενώ το Ρωσο-Ουκρανικό στην Ουκρανία. Θα πούμε, γιατί και για τον δεύτερο υπάρχει που είναι το μεγάλο θέμα με την εισβολή του Ισραήλ και η στάση της Ευρώπης, αλλά βέβαια στην εξωτερική πολιτική της Ευρώπης να μην ξεχάσουμε να πούμε και θέματα που αφορούν τη σχέση μας με την Τουρκία, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό ή όπως είναι άλλα ζητήματα. Επομένως μπορείτε να κινηθείτε με μια σχετική ελευθερία σε αυτό το πλαίσιο, και αν η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είναι αυτό που τις καταλογίζουν βραδύτερη, ας πούμε, από μια χελώνα, λένε πολλοί. Αν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο συντονισμένη, πιο άμεση, να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, γιατί φαίνεται πολλές φορές ότι υπάρχουν και εσωτερικές διαμάχες. Όλα αυτά είναι στη δική σας κρίση. Θα έχετε 2 λεπτά για την τοποθέτηση και 1 λεπτό για την επιστροφή. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο κύριος Ανέστης Τσουκαράκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από ιδρύσεώς της ήταν μια συμμαχία αστικών κρατών
αστικών κυβερνήσεων για να εξυπηρετήσουν τι, όχι τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης, αλλά τα συμφέροντα των αστικών τάξεων που υπηρετούν οι αστικές κυβερνήσεις των λαών της Ευρώπης. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, οι πόλεμοι γιατί γίνονται? Για να μοιραστούν οι πίτες σε όσο το δυνατόν περισσότερους λίγους. Ποιοι είναι οι λίγοι? Το κεφάλαιο, οι όμιλοι, οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι. Ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα από τους πολέμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν σήμερα τι κάνει? Συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας είτε με χρήμα είτε με ανθρώπινο δυναμικό. Είναι αδιανόητο, συνάδελφοί μου, να καλούνται να υποστηρίξουν υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, και το λέω με τα πλήρου γνώσεως αυτό. Έχουν μετασταθμεύσει, μικρός αριθμός μεν, αλλά έχουν μετασταθμεύσει στη Βουλγαρία και είναι έτοιμοι να πάνε στην Ουκρανία. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της ειρήνης, των λαών, της ενότητας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας? Όχι, ενισχύει με την μεγαλύτερη επιχειρησιακή πολεμική επιχείρηση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάω για την επιχείρηση Ασπίδες, που έχουμε στείλει φρεγάτα, ίδρα με προσωπικό πλήρως επανδρωμένη, για να υπερασπίσει, επαναλαμβάνω πάλι, πια τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των ομίλων διαμετακόμισης. Αυτή είναι λοιπόν η Ευρώπη της ειρήνης. Συμμετέχει λοιπόν ενεργά. Και τι κάνει τώρα? Έχει φτιάξει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τι λέει? Ενισχύστε με τους προϋπολογισμούς σας τα εθνικά κράτη αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για να κάνω τι? Για να φτιάξω όπλα. Για να φτιάξω όπλα πολεμοφόδια. Και τι να τα κάνω? Στους ενεξελίξει υπεριαλιστικούς πολέμους λοιπόν να τροφοδοτώ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα με απόφαση της κυβέρνησης έχει στείλει λευκό φόσφορο στην Ουκρανία. Ο λευκός φόσφορος είναι μια χημική ουσία που όταν αναμειχθεί με το οξυγόνο αναπτύσσει μια θερμοκρασία 1300 βαθμών και κατακαίει την ανθρώπινη σάρκα. 9 Ιούνιου καταψηφίζουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία που συμμετέχει σε εμπειραλιστικούς πολέμους και όλα τα κόμματα που τα υποστηρίζουν. Ο κύριος Τσουκαράκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στη δημοκρατία της Ευρώπης και στη δημοκρατική ενίσχυση που αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, εγώ έχω να αντιπαραθέσω τους χιλιάδες, τους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που ξυλοφορτώνονται, συλλαμβάνονται και καταστέλλονται οι οποιασδήποτε κινητοποίησεις γίνονται πού? Στην κοιτίδα του καπιταλισμού στην Αμερική, στα καλύτερα πανεπιστήμια, στα ακριβότερα που για να πας να σπουδάσεις θέλεις ένα πακτολό χρημάτων από την φορολογία που μαζεύει η κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν ξυλοφορτώνεται σήμερα. Το ίδιο περιστατικό συνέβη και έξω από το πανεπιστήμιο, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, γιατί και οι Έλληνες φοιτητές ενώνουν τις φωνές τους με τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμφοιτητές σε όλα τα πανεπιστήμια. Εμείς ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους λαούς που σήμερα αγωνίζονται για ένα ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος, για τους 35.000 σφαγιαστέντες από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που υποστηρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταδικάζει, εμείς καταδικάζουμε απερίφραστα τους 15.000, τα 15.000 νεκρά παιδάκια. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Να περάσουμε στο κλιματικό, στο περιβαλλοντικό. Στο κλιματικό, στην αγροτική πολιτική, που είναι καυτό ζήτημα, γιατί πρόσφατα ζήσαμε τις κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη και είναι μια σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο γρήγορα θα κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση? Πρέπει να λάβουμε μέτρα για την κλιματική αλλαγή, όχι πρέπει να λάβουμε, έπρεπε να είχαμε λάβει, αλλά πώς θα μοιραστεί το κόστος? Γιατί οι αγρότες λένε ότι αυτό δεν γίνεται απότομα, γιατί θα χάσουμε την πρωτογενή παραγωγή και θα πρέπει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προμηθεύεται από αλλού. Είναι σημαντικό και σύνθετο ζήτημα. Επομένως, και δεν ζητάμε... έχει και πόσα χρόνια ακούμε για την κοινή αγροτική πολιτική? Πόσα χρόνια, δεν πολλά, ξέρω. Πολλά, πάνω από 20. Θα μας πούνε τώρα. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο κύριος Ανέστης Τσουκαράκης. Το περασμένο διάστημα είχαμε γίνει όλοι μάρτυρες σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, στην έδρα των Βρυξελών και σε άλλες χώρες, και βέβαια και η Ελλάδα μέσα σε αυτό που πρωτοστάτησαν οι αγρότες. Βγήκαν στους δρόμους, μαζικά κινητοποιήθηκαν για δίκαια αιτήματα. Μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, εξασφάλιση φθηνών λιπασμάτων, εγγυημένες από το κράτος τιμές στα αγροτικά προϊόντα, πλαφόν στις τιμές των ίδιων διατροφής, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης,
άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, γενναία αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ, το κρατικό προϋπολογισμό, πλήρη στελέχωση όλων των κρατικών γεωτεχνικών υπηρεσιών, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες και εκτροφές. Όλα αυτά ξέρετε τι είναι? Η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία ψηφίστηκε το 2020 του Οκτώβρη από όλα τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, και οι μόνοι που το καταψήφισαν ήταν το ΚΚΕ. Και όχι μόνο καταψήφισαν, αλλά οι δύο βουλευτές, δύο έναντι των 703, από τη δύναμη των 705, αναδεικνύουν κάθε φορά και βάζουν ακόμα περισσότερα εμπόδια στην επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών. Αυτή είναι λοιπόν η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευαγγελίζονται όλα τα κόμματα. Λοιπόν, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αλληλείς, οι μελισσοκόμοι δεν έχουν άλλη διέξοδο από το δρόμο του αγώνα και σε μια κατεύθυνση σύγκρουσης με τους αντιπάλους που είναι ποιοι? Οι μεγαλέμποροι, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, το κράτος και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. 9 Ιουνίου λοιπόν ενισχύουμε το ΚΚΕ για να έρθουν οι καλύτερες μέλες για αυτούς τους ανθρώπους αλλά και για όλο το λαό, για να καρπονόμαστε το πλούτο που παράγουμε. Δεν αφήνουμε ούτε μία μέρα να πάει χαμένη. Καταδικάζουμε τα κόμματα που μαυρίζουν τη ζωή μας. Είναι η σειρά του κυρίου Ανέστη Τσουκαράκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εσείς νομίζω κάνατε την αναφορά για το τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει καλύτερη, μόνο χειρότερη. Το ίδιο ακριβώς δεν μπορεί να γίνει και η κοινή αγροτική πολιτική. Θα φέρω ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε κατάθεση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, των δύο συντρόφων έναντι των 703, για το αν θα αποζημιωθούν οι πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας, ξέρετε τι απάντησε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι οι ζημιές, οι ιδιωτικές ζημιές, δεν είναι επιλέξιμες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των λαών. Όχι. Εμείς είμαστε λοιπόν και διεκδικούμε πραγματικά να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πολλών και όχι οι ανάγκες των λίγων, που εξυπηρετεί η κοινή αγροτική πολιτική, γιατί συρρυκνώνει τις μικρές αγροτικές καλλιέργειες και εμφανίζεται λοιπόν, και αυτή είναι ουσιαστικά η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχύσει το μεγάλο αγροτικό κεφάλαιο. Έτσι είναι. Πώς θα το κάνουμε? Μάλιστα. Στην επόμενη θεματική μας. Και ποια θέλεις να είναι? Είχαμε συμφωνήσει να είναι για να ξαναγυρίσουμε στα ευρωπαϊκά, στα ακόμα πιο στενά ευρωπαϊκά, τα αδιέξοδα που έθρεψαν και θρέφουν τα άκρα και τη ριζοσπαστικοποίηση των ομάδων στις χώρες της Ευρώπης, δηλαδή, και συντελούν στην άνοδο της ακροδεξιάς. Την αναμενόμενη, έτσι, γιατί ακόμη δεν ξέρουν πώς θα εκφραστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν μιλάμε για επί των ποσοστών, μιλάμε για την τάση, το φαινόμενο που ήδη υπάρχει, έχει πάντως μια ένταση του φαινομένου σε πάρα πολλές χώρες. Και μάλιστα χώρες εκδημοκρατισμένες. Σε αυτό το θέμα, παρόλο που σχετίζεται άμεσα με το βιωτικό επίπεδο, αλλά να βάλω και ένα θέμα που είναι κοινό, εσείς θα επιλέξετε, γιατί δεν θα προλάβουμε να το βάλουμε ως ξεχωριστή ενότητα. Ναι. Είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της μετανάστευσης. Ευρώπη ανοιχτών συνόρων, Ευρώπη φρούριο, Ευρώπη καθαρό ή Ευρώπη εμπλουτισμένη. Ωραία. Ευρώπη ξεκινάμε... Ευρωπαίων χριστιανών ή. Ήθελα να το πω. Ο κύριος Ανέστης Τσουκαράκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο αποδεικνύει τη στάση που κρατούσε το ΚΚΕ και προειδοποίησε εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν οι 10 κανονισμοί που αποτελούν αυτό το ενιαίο πακέτο του νέου συμφώνου, το οποίο βέβαια καταψήφισε η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Τι περιλαμβάνει εντάχει μέσα αυτό? Προληπτική διαλογή σε συνθήκες κράτησης μεταναστών και προσφύγων στα σύνορα, το screening, fast track διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, νέο φακέλωμα των αιτούντων άσυλο, με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων ακόμα και σε εξάχρονα παιδιά, εγκλωβισμός στις χώρες υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, με χρηματική ανταμοιβή ή υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να στείλουμε υπερδομές φυλακές νατοϊκών προδιαγραφών, κατάπτυστη ταρήφα 20.000 το κεφάλι που έμπαινε αρχικά ως ποσό που έπρεπε να καταβάλει. Απελάσεις με επιστροφή προσφύγων ακόμα και σε εμπόλεμες χώρες όπως η Συρία και το Αφγανιστάν, εξοβελισμό των αιτούντων άσυλο. Όλα αυτά είναι το περιβόητο πολυδιαφημισμένο κράτος δικαίου κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τάχα θα αντιμετωπίσει το κίνδυνο της ακραίας ακροδεξιάς και το φασισμό.
Όμως αποδεικνύεται ότι αυτό το νέο σύμφωνο, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, αποτελεί το καλύτερο λείπασμα για όλες αυτές τις δυνάμεις που εκτρέφουν, γεννάνε το φασισμό και την ακροδεξιά σε όλες τις χώρες. Έτσι, και είναι μαζί συνδιαλέγονται φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, ακροδεξιές κυβερνήσεις. Ας δούμε Ορμπάν, ας δούμε Μελώνη, μαζί συνδιαμορφώνουν όλα τα πλαίσια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πίνουν νερό και ορκίζονται όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Και είναι βαριές οι ευθύνες τόσο από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που υπερψήφισαν αυτό το πακέτο, όσο επιτρέψτε μου και αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που όλο το προηγούμενο διάστημα έσπερναν αυταπάτες και προσδοκίες. Το ΚΚΕ προειδοποιεί λοιπόν για ακόμα μία φορά ότι η ακροδεξιά καταπολεμάται μόνο στον δρόμο. Κύριος Ανέστης Τσουκαράκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι το τελευταίο σας λεπτό. Θα μου επιτρέψετε να ακουστεί όμως, επειδή μιλάμε για μετανάστευση και έκρηξη ακροδεξιάς και φασισμού, να αναφερθώ στην προκλητική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Λαμίας, που ελευθέρωσε τον αρχηγό της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, μια απόφαση που προκαλεί, αποτελεί προσβολή για τα ίδια τα θύματα της Χρυσής Αυγής, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα αυτό κατά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ήταν ένας κερευνός ενεθρία, είναι απότοκο αυτής της πολιτικής που γεννά τον φασισμό και τον εκτρέφει τον φασισμό μέσα σε όλα αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, και δίνει την δύναμη, τον τροφοδοτή στο να κάνει χειρότερα και στους μετανάστες αλλά και στον ελληνικό λαό. Είχαμε ζήσει όλοι τα παρατράγωδα της Χρυσής Αυγής και τι συνέβαιναν. Λοιπόν, είναι το ίδιο το σύστημα λοιπόν, το καπιταλιστικό σύστημα που εκτρέφει και τον φασισμό και τον ναζισμό και όλα αυτά τα ακροδεξιά μορφώματα και τις παραφιάδες τους.